Κατά τη συνάντηση λοιπόν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο βουλευτής του νομού της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σταύρος Παπασωτηρίου. Ποια θέματα απασχόλησαν αυτή τη συνάντηση, τι συζητήθηκε, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, που αφορούν τον νομό μας, θα συζητήσουμε σήμερα. Καταρχήν να τον καλωσορίσουμε. Κύριε Παπασωτηρίου, κύριε Βουλευτά, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που θα έχουμε σήμερα στο ραδιόφωνο. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα στην Φλωρινά μας, που την αγαπάμε και θέλουμε να έχει ένα αισιόδοξο μέλλον. Το ευχόμαστε και εμείς, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνουμε και στο τόπο και θα ζούμε με αξιοπρέπεια και όπως πια αξίζει σε αυτούς τους πολίτες του νομού μας, που πραγματικά τα δίνουν όλα και είναι ξεχωριστοί άνθρωποι με ένα φαρδί πλατή χαμόγελο πάντα σε συναντούν. Λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα αυτό, άλλωστε το διαπίστωσε και ο Πρωθυπουργός μας, ναι, με τον οποίο συναντήθηκα προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από δική του πρωτοβουλία. Η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικά φιλικό κλίμα. Ωραία. Καλύψαμε όλο το φάσμα των θεμάτων. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, κύριε Παπασωτηρίου, γιατί βλέποντας την ανακοίνωσή σας, κάνετε λόγο καταρχήν για το τομέα της δημόσιας υγείας αλλά και τις υποδομές. Έχει να κάνει λοιπόν με το νοσοκομείο, έχει να κάνει με το ΚΕΦΙΑΠ, έχει να κάνει με τα κέντρα υγείας του νομού. Έχει να κάνει τόσο με το νοσοκομείο όσο και με το ΚΕΦΙΑΠ, αλλά και τα κέντρα υγείας, όπως προαναφέρατε. Ήδη τα κέντρα υγείας έχουν μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Νομίζω ότι το βιώνουν αυτό οι πολίτες καθημερινά, τόσο στο κέντρο υγείας, κυρίως το Αμιντέου, αλλά και των Πρεσπών. Της Φλόρινας έτσι κι αλλιώς καλύπτονται ανάγκες και από το ίδιο το νοσοκομείο, αλλά και επικουρικά και το κέντρο υγείας της Φλόρινας βοηθά ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες και οι παροχές υγείας για τους φλωρινιώτες. Από εκεί και πέρα έγινε μια εκτενή συζήτηση για το ΚΕΦΙΑΠ. Σύντομα θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος θα αναλύσει με λεπτομέρεια το πώς θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις για την αναβάθμιση του ΚΕΦΙΑΠ. Και όπως είπα χαρακτηριστικά στον Πρωθυπουργό, ήταν ένα όνειρο, μάλλον ήταν μια σκέψη της μητέρας του, ξεκίνησε η υλοποίηση από τον πατέρα του και είναι ευκαιρία για τον ίδιο αλλά και για εμάς τους φλωρινιώτες και δίτους αμιντεώτες να γίνει το ΚΕΦΙΑΠ πρότυπο, ώστε να μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο τους πολίτες της Φλόρινας, ευρύτερα τη Δυτική Μακεδονία αλλά και τα Βαλκάνια. Πολλά είχαμε ακούσει το τελευταίο διάστημα για το ΚΕΦΙΑΠ, ότι πάει προς ιδιωτικοποίηση. Τι ακριβώς θα γίνει? Έχουμε κάποιες... Εντάξτε, επιτρέψτε μου να ανακοινωθούν όλα αυτά από τον Υπουργό Υγείας. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητες είναι ότι θα υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας με την ΑΕΜΗ, που είναι κρατική δομή, η οποία λειτουργεί στην Κερατέα και αποτελεί πρότυπο για τον νομό Αττικής όσον αφορά την αποκατάσταση. Από εκεί και πέρα θα εξελιχθούν όλα ομαλά. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητες είναι ότι δεν κινδυνεύει καμία θέση των εργαζομένων. Ίσα-ίσα θα ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας για πολύ περισσότερο κόσμο. Πιθανό να μην μπορούμε και να τις καλύψουμε λόγω των ειδικοτήτων, και ταυτόχρονα θα τρέξουν και παράλληλες εργασίες γύρω από την αποκατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα στην περιοχή και θα έχουμε μια αναβάθμιση πολύ εξειδικευμένη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα έρθει και πάρα πολλοί κόσμος από άλλες περιοχές. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει να έχουμε 120 νοσηλείες και 120 φιλοξενίες. Μάλιστα. Μεγάλος αριθμός. Καταπληκτικοί ξενώνες. Επιτέλους, να δούμε το ΚΕΦΙΑΠ να λειτουργεί στο σύνολό του και να αποτελεί αυτό το κέντρο, όπως είπατε, όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και γενικότερα για την Βαλκανική, γιατί είναι λίγα τα κέντρα αυτά, έτσι δεν είναι? Και να πω και κάτι. Ας αφήσουμε τα ταμπού και μη φοβόμαστε να μιλήσουμε και για ΣΔΙΤ. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι το ελληνικό κράτος, οι παροχές τις οποίες παρέχει είναι καλές, μπορούν να γίνουν όμως καλύτερες. Και με την επίβλεψη του ελληνικού δημοσίου και του Υπουργείου Υγείας, έχουμε κατά καιρούς δει, όπως είναι στη Λάρισα ας πούμε, να λειτουργούν καταπληκτικά τέτοια κέντρα. Και στη Χαλκιδική. Γιατί όχι και εμείς. Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο κέντρο, το κέντρο του ΚΕΦΙΑΠ. Ναι. Απλά ήθελα να ρωτήσω. Ο Δήμος του Αμιντέου, ναι, κυρίως ο Δήμος του Αμιντέου, ναι, της Πτολεμαΐδας, αλλά και της Φλόρινας, ήδη έχει πάει επιστολή τόσο στον Υπουργό Υγείας όσο και στον Πρωθυπουργό για την ανάγκη στο να αναβαθμιστεί το ΚΕΦΙΑΠ, την οποία την προσυπογράφουν και οι τρεις δήμαρχοι.
Είναι μια απέτηση όλων των κατοίκων της περιοχής. Έξω και η περιφέρεια σε αυτή τη διαδικασία. Και όταν θα διαμορφωθεί και θα δημορφωθούν και τα όργανα συνδίκησης, θα έχουν την αντίστοιχη συμμετοχή τόσο η περιφέρεια όσο και η Δήμη. Πότε θα μας έρθει ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός? Ο σχεδιασμός είναι να έρθει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Σε περίπου ένα μήνα, λοιπόν, θα έχουμε τις ανακοινώσεις αυτές. Τώρα να έρθουμε στο θέμα των υποδομών. Αυτό που μας ταλαιπωρεί χρόνια είναι ο κάθετος άξονας, ο δρόμος για τις πρέσπες. Για όλα αυτά έχουμε κάτι νεότερο? Κοιτάξτε, αυτά τα δύο τα σημείωσε στο μπλοκάκι του, όπως λέμε χαρακτηριστικά λαϊκά, ο Πρωθυπουργός. Θα ασχοληθεί και θα επιμεληθεί και ο ίδιος του σε συνεργασία με όλους τους φορείς, τους βουλευτές, τους δημάρχους και όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, την περιφέρεια. Και ξέρετε γιατί? Διότι αποδείξαμε και εμείς πολλές φορές ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε αναθεωρήσει τις μελέτες, έχουμε αναθεωρήσει το διεκδικητικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα όταν τρέχανε τα χρηματοδοτικά εργαλεία εμείς να μην είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε παράπονο για την κλεισούρα και ότι και περιφερειακοί σύμβουλοι δικοί μας ψήφισαν στο να γίνει η κλεισούρα. Ήταν έτοιμοι όμως. Εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι. Και τότε την ώρα που μιλάμε, ακόμα δεν έχουν εκπονηθεί οι σχετικές μελέτες. Ταλαιπωρεί την Φλόρινα από το 2000 αυτή η διαδικασία. Ευελπιστώ ότι μέχρι τέλος της χρονιάς, τουλάχιστον η Εγνατία Οδό θα έχει έτοιμες τις μελέτες σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία έχει χρηματοδοτήσει τη διαδικασία αυτή. Λέμε για τις πρέσπες. Για το δρόμο για τις πρέσπες. Υπάρχουν. Εδώ είχαμε δύο κατολιστήσεις και βλέπετε ότι έχουμε βγει έξω από το χρονοδιάγραμμα. Η αγωνία του Πρωθυπουργού, αλλά και όλων ημών, είναι να μην μας προλάβει ο χειμώνας. Μην χάσουμε και τη χειμερινή περίοδο. Έχουμε ένα καταπληκτικό χιονοδρομικό κέντρο. Αντιλαμβάνεστε ότι η προσβασιμότητα είναι δύσκολη και όποιοι τουρίστες έρχονται, τους στέλνουμε από παρκαπτήριους. Σαφώς και τρέχουν οι διαδικασίες. Από ό,τι είδα, αλλά και εγώ πέρασα τις προηγούμενες ημέρες, είναι εκεί τα συνεργεία, δουλεύουν πυρετοδός. Ευελπιστώ να μην χαλάσει ο καιρός και να είναι στο χρονοδιάγραμμα μέσα, το οποίο το έχουμε αναθεωρήσει και εμείς οι ίδιοι κατά καιρούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει το έργο. Θα μπορέσει η Εγνατία να μας δώσει όλα αυτά τα έγγραφα για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο του κάθετο τουλάχιστον? Κοιτάξτε, είμαστε σε καλό δρόμο. Όπως σας είπα, μέχρι τέλος της χρονιάς θα έχουν εκπονηθεί οι μελέτες. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο. Ήδη η συζήτηση που έγινε και με τον Πρωθυπουργό είναι ενδεχομένως να μην πάει στο ΕΣΠΑ, να πάει στο ΔΑΜ, σε συγκεκριμένο πυλώνα που μέχρι στιγμής δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να γίνει όμως αναθεώρηση. Αυτό έγινε κατανοητό από την Αθήνα. Οπότε θα είμαστε καθόλου έτοιμοι να δούμε και μπουλντόζες ενδεχομένως το 26. Με πήρατε τα λόγια. Θα δούμε μπουλντόζες το 26, λοιπόν, το κρατάμε. Όσο φορά το τρένο, συζητήσατε καθόλου τη σύνδεση της Φλόρινας? Όπως είδατε και στην παρουσίαση που έκανε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη σχετικά με την ανάπτυξη όλων των δημοσίων έργων, μεταξύ αυτών υπάρχει και πίστοση και έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση τον έκτο του 24 για την αναβάθμιση της γραμμής πλατή Έδεσα Φλόρινα. Θα ξεκινήσει η διαδικασία και ευελπιστώ ότι το 25 θα ακούσουμε το τρένο να σφυρίζει τόσο στα Μίντε όσο και στην Φλόρινα. Θα υπάρχει σύνδεση και με το εξωτερικό ή απλά θα μείνουμε μέχρι και την Φλόρινα? Θα συνδεθεί η βιομηχανική? Αυτό έχουμε χάσει δυστυχώς, ναι. Και από εκεί και πέρα βήμα-βήμα προχωράμε και για τα υπόλοιπα. Άλλωστε η συνάντηση που έγινε με τον Υφυπουργό Μεταφορών αρμόδιο για τον ΟΣΕ με τον κύριο Οικονόμου, υπάρχει αυτό στην ατζέντα. Το ζητούμενο είναι όμως ότι απλά ήταν μια βούληση. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα όσον αφορά αυτό που λέγεται μελέτες. Και θα το ξαναπώ. Πρώτα πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς. Αν δεν είμαστε έτοιμοι εμείς, δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν πράγματα. Στη θεωρία ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Φτάσαμε όμως εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν δικαιούμαστε για άλλες αναβολές. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί φτάνει πια, πρέπει να γίνουν και κάποια σημαντικά έργα, κύριε Παπασωτήρη. Είπα χθες δημόσια στην εκδήλωση των Πρεσπείων, όταν με προκάλεσε ο καταπληκτικός πρώην υπουργός κύριος Λιάνης, ο αγαπητός κύριος Λιάνης, η λογική δική μου είναι στο χρόνο τους όλα. Δεν μπορεί να αναπτύσσουμε θεωρίες και να μην γίνεται τίποτα.
Μάλιστα. Έχετε πάντως μια καλή συνεργασία για τις εκδηλώσεις. Μας είπε ο κύριος Λιάνης ότι τρέχετε πάρα πολύ για αυτές. Συμβολίζουν πάρα πολλά πράγματα. Συμβολίζουν την ενότητα. Συμβολίζουν ότι από εδώ ξεκινάει η πατρίδα. Συμβολίζουν τον χριστιανισμό, την ορθοδοξία μας. Συμβολίζουν τα καταπληκτικά μας προϊόντα. Συμβολίζουν την ομορφιά όλης της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας και ειδικότερα των Πρεσπών. Συμβολίζουν την οικολογία. Όλα αυτά ενώνουν. Μάλιστα. Μιλώντας πάντως στο ραδιόφωνο μας, ο κύριος Λιάνης είπε ότι με μπροστάρει τον Σεβασμιότατο να πρέπει να συναντήσετε όλοι μαζί τον Πρωθυπουργό και να θέσετε τα θέματα του νομού συνολικά για να βρεθούν λύσεις. Είναι μια καλή ιδέα ή πώς το βλέπετε εσείς, πώς το σχολιάζετε? Είναι άριστη. Και να πω και κάτι. Το ότι ήρθε ο δεσπότης μας στην πρώτη παρουσίαση της διοργάνωσης των φετινών Πρεσπείων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ήταν μια πρωτοβουλία την οποία τη συζήτησα με τον κύριο Λιάνη. Απευθύναμε το κάλεσμα και ο δεσπότης μας ανταποκρίθηκε άμεσα. Και ήταν εκεί. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια πράγματα αλλάζουν. Είναι ένας νέος δεσπότης. Υπάρχει μια, αν θέλετε, ανανέωση σε όλα τα επίπεδα, στους δήμους, στην περιφέρεια, στην εκπροσώπησή μας στην Βουλή των Ελλήνων. Πρέπει να ομονοήσουμε για το καλό της Φλόρινας όλοι και πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Μας είπατε, κύριε Παπασωτηρή, ότι θα έρθει ο κύριος Γεωργιάδης μέσα στο Σεπτέμβριο, μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη. Θα έχουμε το επόμενο διάστημα και επισκέψει και άλλων στελεχών της κυβέρνησης? Έχει προγραμματιστεί κάτι? Αναμένεται να έρθει και ο κύριος Πυρακάκης για να πει ότι θα γίνει η βιβλιοθήκη της ειδικής αγωγής για την περιοχή. Θα επισκεφτεί το πανεπιστήμιο, το οποίο έχουν αναβαθμιστεί κτηριακές τους εγκαταστάσεις και θα τα δει όλα αυτά από κοντά. Και διεκδικούμε βέβαια και την επαναλειτουργία, μάλλον την αναβάθμιση του κτηρίου για την Σχολή Καλών Τεχνών, όπου και αυτό έχει τελματώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό λόγω της έλλειψης και της αναθεώρησης του προϋπολογισμού, της έλλειψης τουλάχιστον 10 εκατομμύρια. Μάλιστα. Θα είναι και για την βιβλιοθήκη του Αμυταίου, ακούσαμε? Η βιβλιοθήκη του Αμυταίου, η οποία φέρει και το όνομα του Γιώργου Τουλιάνη, η οποία είναι δημοτική και έχει εξαιρετικό υλικό μέσα, τόσο διάφορα καλλιτεχνήματα, βιβλία, είναι μια δουλειά την οποία την έχει επιμεληθεί και είναι η προσωπική δουλειά του κύριου Λιάνη. Υπήρξε συνάντηση με τον κύριο Πυριακάκη στην Αθήνα, θα φύγει και θα εξαγγείλει την πρωτοβουλία αυτό να γίνει δημόσια η βιβλιοθήκη αυτή. Αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζουν τα πράγματα, θα προσληφθούν βιβλιοθηκονόμοι, ο προϋπολογισμός θα αυξηθεί, οπότε για την τοπική κοινωνία του Αμυταίου θα είναι κάτι εξαιρετικό οι νέοι μας να έχουν πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη που έχει πάρα πολλά πράγματα να δείξει. Μακάρι. Μακάρι για να έχουμε και αυτές τις θέσεις εργασίες, 2, 3, 4 όποιες είναι, να βοηθήσουν και την τοπική οικονομία. Μια και βρισκόμαστε στο Αμύδιο, κύριε Παπασωτηρίο, θα ήθελα και τη δική σας απάντηση σε ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις αποζημιώσεις στην περιοχή του πρώην Δήμου Φιλώτα. Η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αμυταίου έκανε λόγο για στοχοποίηση των αγροτών της κοινότητας Βεγόρας. Ακούστηκε το όνομά σας, γι' αυτό το ρωτάω, από το διασώματος του Δημάρχου, του κύριου Λιάση, ότι έχετε ταύτιση στην άποψη ότι πρέπει συνολικά να πάρουν αποζημιώσεις όλοι οι κάτοικοι και ότι τελικά δεν στοχοποιήθηκε η Βεγόρα. Τι απαντάτε εσείς? Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όπου έχουν υπάρξει αδικίες αυτές, θα πρέπει να λυθούν και να αποκατασταθούν. Ναι, υπήρξε μια, αν θέλετε, αστοχία όσον αφορά από τον ΕΛΓΑ στην αποζημίωση των όμορων κοινοτήτων δίπλα από το Βεγόρα. Αυτό που έβαλε τόσο ο Δήμαρχος, τόσο και εγώ, αλλά και η παρουσία και των υπολείπων Δημάρχων όταν συναντήσαμε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ήταν το πάγιο αίτημα των όμορων κοινοτήτων, Αντιγόνου και Μανιακίου, να πάρουν την ίδια αποζημίωση που πήρε ο Βεγόρας. Κανείς δεν είπε ο Βεγόρας να πάρει λιγότερα. Δεν μπορώ να καταλάβω τη στάση και τη συμπεριφορά δημοτικών συμβούλων τη μειοψηφία κατά βάση, στο να προσπαθούν να περιχαρακώσουν και να μιλήσουν για μια συγκεκριμένη κοινότητα η οποία αποζημιώθηκε πολύ καλύτερα από τις όμορες. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να έχουμε μια συνείδηση διαδημοτική, διαπεριφερειακή και να υπάρχει ισοκατανομή και ισονομία και αντιμετώπιση σοβαρή όσον αφορά τα προβλήματα των περιοχών. Εάν μπούμε σε τοπικιστικές διεκδικήσεις, θα έχουμε τα φαινόμενα αυτά που έχουμε σήμερα στο να μην λειτουργεί τίποτα. Μάλιστα. Νομίζω ότι είστε ξεκάθαρος και σε αυτή την τοποθέτησή σας. Θα πρέπει λοιπόν συνολικά να βλέπουμε. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο σκοπός της συνένωσης των Δήμων. Έτσι, ένας από αυτούς ήταν να ενωθούν. Αν οι ίδιοι
το καταπολεμούμε, τότε ας γυρίσουμε στις κοινότητες και να πάμε στους τοπικούς κοινοτάρχες και τη βγει. Ναι, αλλά και οι πόροι πλέον δεν ρεούν όπως παλαιότερα. Δεν θέλω να γυρίσουμε σε αυτά και να κάνουμε την... Η αυτοκριτική μας έχει γίνει, προχωράμε και βλέπουμε μπροστά. Σίγουρα, κύριε Παπαστατορίου, η εποχή των παχιών αγελάδων, όπως λέμε, έχει περάσει ανεπιστρεπτή και θα πρέπει και κάθε ευρώ που έρχεται να το αξιοποιούμε. Για πολλωστή φορά. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, τόσο η Δήμη όσο και η Περιφέρεια. Μάλιστα. Η εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Οι τοπικές κοινωνίες και το στελεχειακό δυναμικό θα πρέπει να καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις, τα κόστη και η υλοποίηση. Από εκεί και πέρα έρχεται η κεντρική εκπροσώπηση να τα υλοποιήσει. Αν δεν έχεις όμως, τι να πάει να διεκδικήσεις? Μάλιστα. Τα παχιά τα λόγια φτάνουνε. Κύριε Παπασωτηρίου, είδαμε σε τοπικές κοινότητες εδώ της περιοχής μας να παίρνουν τα ξύλα για το χειμώνα πολύ νωρίτερα. Βέβαια, εμείς στο Λέχο δεν τα πήραμε ακόμη, να το πω. Είμαι σε ευχάριστη θέση να πω, ναι, ότι οι πάγιες ανάγκες θα αυξηθούν και τα χρήματα, περίπου 100.000 περισσότερα από πέρσι. Τώρα, για κάποιες κοινότητες οι οποίες δεν έχουν προμηθευτεί, δεν ευθύνεται το Δασαρχείο, δεν ευθύνεται η Γενική Γραμματεία Δασών της κυβέρνησης. Πολλές φορές οι ίδιοι συνεταιρισμοί προτεραιοποιούν στο να δώσουν στους εμπόρους και να καλύψουν άλλου είδους ανάγκες και αφήνουν τους κατοίκους στο να μην έχουν εφοδιαστεί ακόμα τα ξύλα που πρέπει. Μάλιστα. Αυτά τα 100 χιλιάρικα, όπως είπατε, σε τι μεταφράζεται, πόση περισσότερη ποσότητα μάλλον θα μπορέσουν να πάρουν οι κάτοικοι? Ακριβώς δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Μάλιστα. Γιατί είμαστε στο στάδιο της υλοποίησης. Πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι από τον Αύγουστο τα πήραμε. Το πήραν μάλλον αρκετοί κάτοικοι της περιοχής. Να ευχηθούμε όλοι να μπορέσουμε να τα πάρουμε όσο τον γίνεται νωρίτερα, για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε το φετινό χειμώνα και ελπίζουμε να είναι και ήπιος. Αυτό είναι το σκεπτικό τόσο του Υπουργείου, όσο και της αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά και του Δασαρχείου στην Φλόρινα. Ωραία. Και εδώ θέλω να τους συγχαρώ για τη δουλειά που έχουν κάνει, γιατί υπερέβαλαν αυτό, στο να δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις και να προωθηθούν οι διαδικασίες. Πολύ ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα για τη λειτουργία του κτηματολογίου στην Φλόρινα, κύριε Παπασωτηρίου. Είχαμε πριν λίγο καιρό και ένα δελτίο τύπου, μια καταγγελία από τον Δικηγορικό Σύλλογο Φλόρινας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Θα παρακαλούσα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά όταν καταγγέλουμε. Κατανοώ την αγωνία. Σήμερα έχουμε και μια σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με τον κύριο Κυριανάκη. Θα τεθεί το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση που είχαμε σήμερα στο ράδιο Λέχο, κύριε Παπασωτηρίου. Σήμερα οι δρόμοι οδηγούν στο Αμίδο, έτσι δεν είναι? Μακάρι να κρατήσει και ο καιρός, το ευχόμαστε για την βραδιά των Πρεσπείων. Θα είστε εκεί, φαντάζομαι? Θα είμαι εκεί και καλώ όλους τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας να απολαύσουμε τον Κότσιρα, αλλά και να δούμε από κοντά το Αμίντιο και ιδιαίτερα το νεοκλασικό κτίριο, το δημοτικό, που είναι εμβληματικό για το Αμίντιο, το οποίο γίνεται μια προσπάθεια σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή να το εντάξουμε σε πρόγραμμα ώστε να γίνει δημαρχείο για το Αμίντιο. Σας έβγαλα και την είδηση. Μάλιστα, το είχαμε ακούσει παλιότερα, αλλά δεν προχώρησε κάτι. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν θα έχει το δημαρχιακό του Μέγαρο, το παλιό πρώτο δημοτικό σχολείο. Γι' αυτό και γίνεται, ναι, και η εκδήλωση εκεί, για να δουν και οι κρατούντες τι ακριβώς γίνεται στο Αμίντιο και τι θησαυρούς έχουμε στην περιοχή μας. Μάλιστα, ένα κτίριο λοιπόν πολύ σημαντικό, που μαζί με την εκκλησία που γειτονιάζει εκεί τον Αγίου Κωνσταντίνου Κελέση είναι το σύμβολο του Αμίντιο. Όλο το τοπίο αυτό, πόσο όμορφα δένει και με τα πεύκα παραδίπλα και με το κέντρο παραδίπλα. Ωραία. Θα είναι κάτι πολύ όμορφο. Ωραία. Και θα δώσει μια νέα πνοή, νέα ζωή, και συν το ότι και οι γραμμές που περνάνε από δίπλα, οι οποίες είναι ανενεργές, ήδη είμαστε σε διαδικασία στο να ξεκινήσουν έργα και να τα αξιοποιήσει ο Δήμαρχος. Ωραία. Είναι κάτι που το ζητά πάρα πολύ καιρό ο Δήμος, η κάτοικη του Αμιντέου, να γίνει ανάπλαση της περιοχής, να φύγουν οι γραμμές αφού δεν χρησιμοποιούνται πια και να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα για τους δημότες που... και για εμάς τους επισκέπτες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στα Μίντο οπότε. Εγώ θα σας ευχαριστώ. Απόψε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπασωτηρίου. Καλημέρα. Γεια σας.